Εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, είμαστε όλοι μέσα. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστου για την ευκαιρία που μας έδωσε να έρθουμε να σας υποβάλουμε στο Euro Olympics. Είναι ένα τεστ, έτσι. Μην το πάρετε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θα είναι εύκολες οι ερωτήσεις, γιατί πρέπει να αναδειχτούν τρεις νικητές. Έτσι. Οπότε. Το έχουμε κατά μνήμη σε τρεις, όπως γράφουν μέσα. Είναι οι πιο εύκολες, οι αμέσως πιο δύσκολες και οι ας πούμε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τις βασικές γνώσεις. Η πρώτη ερώτηση. Ένας άνδρας, 26 ετών, ιστορικό υπογονιμότητας από έτους, με ανώμαλες παραμέτρους σπέρματος ό,τι αφορά τη συγκέντρωση και την κινητικότητα. Έχει φυσιολογικές ορμόνες, τεστοστερόνη, FSH, LH, και έχει όμως αυξημένα επίπεδα προλακτίνης. Έχει 23. Το όριο είναι μέχρι 18. Ποια θεωρούμε την πιο πιθανή, το πιο πιθανό αίτιο? Να είναι μικροαδένωμα, μακροαδένωμα, από άλλα φάρμακα που λαμβάνει, άγχος κατά την αιμοληψία ή το timing ήταν λάθος? Εδώ τώρα απαντάμε. Έχετε ένα λεπτό για να απαντήσετε. Πόσες, 23 προλακτίνη. 5. Το κακό είναι ότι τώρα δεν βλέπουν την ερώτηση αυτή που δεν έχουν το... Ναι. Όχι, βλέπουν την ερώτηση. Δεν την βλέπουν. Αν δεν βλέπουν στον υπολογιστή. Μπορούμε να βγάλουμε... ερωτήσεις. Δεν γίνεται. Δυστυχώς αυτό ρώτησα τώρα. Δεν γίνεται. Περίμενε λίγο. Πάρ' το δικό μου που φαίνεται. Ποιος άλλος είναι? Ποιος άλλος είναι που δεν έχει να πάρει το δικό μου? Σόπα, για να βλέπεις ερωτήσεις, λες. Είναι άλλος που θέλει που γράφει στο χαρτί να βλέπεις ερωτήσεις. Άρα. Τώρα, δεύτερη ερώτηση. Μέχρι σήμερα η μόνη σαφής αντένδειξη για βιοψία στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία είναι οι ολικές μικροελλείψεις στην περιοχή AZF ABC. Είναι Sertoli cell only σύνδρομο, είναι υπερδιπλασιασμός των περιφερικών επιδόντων της FSH, που υποδηλώνει βέβαια σπερματογενετική βλάβη, είναι ρυκνή μαλακή όρχης με ιστορικό κρυψορχία, αρχαιοπηξία, ή κάποιος που έχει κάνει ιστορικό χήμιο και ακτινοθεραπεία. Είκοσι είναι, 24 είναι ουσιαστικά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε διαδικαστικά είναι να αφήνετε την ερώτηση λίγο παραπάνω και ο χρόνος μετά, αφού είναι όλοι έτοιμοι, έτσι, να το πατάω. Θα σταματάει στο 22, στο 30. Και να είναι μισό λεπτό η ψηφοφορία για να βλέπουν περισσότερο. Ωραία. 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 Οπότε στο επόμενο θέλετε 30 δευτερόλεπτα για να ψηφίσετε, αλλά θα βρείτε περισσότερο. Ερώτηση 3. Ο πιο συχνός γενετικός λόγος ανδρικής υπογονιμότητας, πιο συχνός γενετικός λόγος ανδρικής υπογονιμότητας είναι AZF-C, μικροέλλειψη, 45 χ όμικρον Τάνερ σύνδρομ, 47 χ χυψή Κλάινεφέλτερ, 47 χ ψηψή υπεράρενος, ή μοσαϊκισμός Κλάινεφέλτερ. Όποιος δεν καταλαβαίνει κάτι στην ερώτηση, στις απαντήσεις, μιλάει για να... Οπότε ξεκινάνε τα 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, σε μένει. Κόρτο, πήγαινε. Εσύ να είσαι.
σταματάμε κι εμείς το τσεκάρισμα. Ερώτηση τέταρτη. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος για την εμβριογέννηση των γεννητικών οργάνων του άρενος? Η έκφραση του γονιδίου SRY είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της αδιαφοροποίητης γονάδας σε όρχη, δηλαδή για τη δημιουργία του όρχη. Τα κύτταρα Σερτόλι εκκρίνουν την αντιμιλέρια ορμόνη, η οποία ευθύνεται για την κάθοδο του όρχεως στο όσχεο. Γάμα, η διειδροτεστοστερόνη που προέρχεται από την 5α αναγωγή της τεστοστερόνης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των έξω γεννητικών οργάνων του άρενος. Δέλτα, η τεστοστερόνη είναι το κύριο ανδρογόνο που εκκρίνεται από τον εμβρυϊκό όρχη από την 8η εβδομάδα της κύησης. Έψιλον, βήτα και δέλτα. Ποιο από όλα αυτά είναι λάθος? Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια τεχνική αντιμετώπισης της κυσοκύλης αποτελεί τη θεραπεία εκλογής? Α. Ακτινολογικές τεχνικές εμβολισμού των σπερματικών φλεβών. Β. Λαπαροσκοπική απολύνωση. Γ. Υψηλή οπισθοπεριτοναϊκή απολύνωση σπερματικών φλεβών. Δ. Μικροχειρουργική υποβοβονική απολύνωση των σπερματικών φλεβών με απελευθέρωση του όρχεως. Ε. Οσχεϊκή απολύνωση των σπερματικών φλεβών. Ορίστε. Να βγει ο όρχης στο τραύμα έξω για να απολυνωθούν οι ακικές φλέβες κάτω. Και μετά να ξαναμπεί μέσα. Είναι αυτό που λέμε test is delivery στα αγγλικά. Test is delivery. Απελευθέρωση του όρχης. Το βγάζουμε στο τραύμα που έχουμε κάνει την υπογονική τομή. Όπως κάνουμε στην ορχιεκτομή, έτσι το βγάζουμε στη βονική τομή. Απολυνώνουμε τις ακικές και το ξαναβάζουμε μέσα. Και εκεί βλέπουμε και για τυχόν εξωσπερματικές, έτσι. Και εξωσπερματικές. Ελέγχεις καλύτερα τις εξωσπερματικές. Μικροχειρουργική. Δεν έχει αλλάξει. Δεν μπορεί να μην έχει ερμηνεία. Εμένα το έχει. Καμία φορά πάνω το σχετική είχαμε. Κάνω λάθος, το δώσω. Λοιπόν, αγνοήστε την έψιλον, εντάξει, για να είμαστε... Εντάξει, έγινε κάποιο λάθος στην μεταφορά. Πάμε στην επόμενη. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη γονιμότητα του άνδρα σε σχέση με τον καρκίνο του όρχεως? Α. Ο καρκίνος του όρχεως δεν σχετίζεται με τη γονιμότητα του άνδρα. Β. Η ακτινοθεραπεία δεν έχει επίπτωση στη σπερματογένεση. Γ. Πρέπει να γίνεται κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων πριν από οποιαδήποτε γονιδοτοξική θεραπεία. Δέλτα, η χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα προκαλεί πάντα μόνιμη αζωοσπερμία. Έψιλον, τα σπερματογόνια τύπου Β είναι πιο ανθεκτικά στη χημειοθεραπεία από τα σπερματογόνια τύπου Α. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη γονιμότητα του άνδρα σε σχέση με τον καρκίνο του όρχεως? Ξεκινάμε. Προχωράμε στο δεύτερο επίπεδο που είναι οι ειδικές γνώσεις, λίγο πιο προχωρημένες. Πότε εμφανίζονται τα πικ της τεστοστερόνης κατά τη διάρκεια της ζωής ενός άνδρα? Στο πρώτο τρίμηνο κύησης, 2 μηνών και εφηβεία. Πρώτο τρίμηνο κύησης, ενός έτους και εφηβεία. Στην εφηβεία 30 και 50 χρονών.
πρώτο τρίμηνο κοίησης και 50 χρονών ή τέλος τρίτο τρίμηνο κοίησης 2 μηνών και εφηβεία. Πότε δηλαδή τα πίκς της τεστοστερόνης αυξάνονται και μετά πέφτουν σταδιακά. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Πώς. Ερώτηση 8. Ποιο από τα παρακάτω συμβάλλει ενδεχομένως στην υπογονιμότητα του μεταβολικού συνδρόμου? Διαταραχή εξπερμάτωσης, υποσπερματογένεση, υπογοναδισμός, βλάβη του σπερματικού DNA, όλα τα παραπάνω. Το μεταβολικό σύνδρομο δηλαδή μπορεί να προκαλέσει όλα τα παραπάνω ενδεχομένως. Εκεί που λέει αζωοσπερμία, πού είναι, το Β, το Β πρέπει να θα το λάβετε υπόψη σαν υποσπερματογένεση. Όχι αζωοσπερμία, υποσπερματογένεση. Τελικά ούτε τα δύο μάτια φτάνουν για το τελικό κοντρόλ. Ναι, στην υπογονιμότητα. Στην υπογονιμότητα. Σε ένα μεταβολικό σύνδρομο. Ναι, σε ένα μεταβολικό σύνδρομο. Ερώτηση 9. Όλα τα παρακάτω φάρμακα σχετίζονται με ανδρική αναπαραγωγική δυσλειτουργία, εκτός από ποιο? Τη σιμετιδίνη, τη σπυρονολακτόνη, τη νιτροφουραντοίνη, τη σούλφασαλαζίνη ή τη λυσινοπρίλη. Κάποιο από αυτά δεν προκαλεί ανδρική αναπαραγωγική δυσλειτουργία. Ποια? Και αυτό σωστό. Ωραία. Συνεχίζει να είναι, η σωστή απάντηση συνεχίζει να είναι η ίδια. Έτσι. Λάβετε και την Ιντιναβίρη. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Όχι. Ας αγνοήσουν αυτοί που ήταν λάθος. Ας την αγνοήσουν. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Αυτό που είναι λάθος δεν είναι η απάντηση. Η αναπλήρωση ανδρογόνων, στην ερώτηση 10. Η αναπλήρωση ανδρογόνων εδείχνεται σε ασθενείς, ελπίζω αυτό να είναι πάλι, δεν ξέρω ποιο αρχείο έχουν βάλει, σε συμπτωματικό πρωτογενή υπεργονοδοτροπικό υπογοναδισμό, σε περιπτώσεις υποθαλαμικής ανεπάρκειας με επιθυμία για τεκνοποίηση, φαίνεται αυτό στα, ναι, ναι, στα κινητά. Ωραία. Με εντοπισμένο υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό με επιθυμία τεκνοποίησης, σε περιπτώσεις α και γ ή σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δίνουμε, μπορούμε να δώσουμε ανδρογόνα. Πηγαίνουμε στην επόμενη ερώτηση. Στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία, ποιος από, από τους παρακάτω είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας ανέβρεσης σπερματοζωαρίων? Α, κλινικές παράμετροι. Β, ορμόνες. FSH, τεστοστερόνη, LH, ινχιμπίνη και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε. Όγκος όρχεων. Δέλτα ιστολογική. Ε, η απουσία μικροελίψεων στις περιοχές AZF A, B και C του χρωμοσώματος Y.
προγνωστικός παράγοντας ανέβρεσης σπερματοζωαρίων, όχι μία ανέβρεση, που λέμε ότι μάλλον θα βρούμε αυτή τη φορά. Και όταν λέμε ιστολογική, εννοούμε ότι έχει κάνει ήδη μία βιοψία στο παρελθόν. Εμείς δεν έχουμε βρει τίποτα, αλλά ο παθολογανατόμος μας είπε ότι εγώ βρήκα πάντως σπερματοζωάρια μέσα, να ξέρετε. Πάμε. Μετράει. Δωδέκατη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για τις τιμές αναφοράς στο παραδοσιακό σπερμοδιάγραμμα? Σκεφτόμαστε έτσι το manual του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις σωστές τιμές του σπερμοδιαγράμματος. Α. Το άθροισμα του ποσοστού γρήγορης και αργής προωθητικής κίνησης, Α και Β, πρέπει να είναι άνω του 32%. Β. Ο αριθμός σπερματοζωαρίων ανά κυβικό εκατοστό πρέπει να είναι ίσως ή άνω των 15 εκατομμυρίων. Γ. Το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών των ανώμαλων μορφών των σπερματοζωαρίων, κεφαλής, ουράς κτλ., πρέπει να είναι 100%. Δ. Τα κυταρικά στοιχεία που είναι θετικά στην αντίδραση υπεροξυδάσης, δηλαδή μιλάμε για λευκά αιμοσφαίρια, πρέπει να είναι λιγότερα από 10 εις την έκτη. Ε. Τα σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφολογία πρέπει να είναι τουλάχιστον 4%. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό? Δέκατη τρίτη ερώτηση. Στην αποφρακτική αζωοσπερμία, το συχνότερο σημείο απόφραξης είναι Α, η σπερματική πόρη, Β, η εξπερματιστική πόρη, Γ, οι επιδιδυμίδες, Δ, οι σπερματοδόχες κίστης, Ε, ενδοορχική απόφραξη. Στην αποφρακτική, το συχνότερο σημείο απόφραξης. Ποιο από αυτά είναι? Δέκατη τέταρτη ερώτηση. Για τη σπερματογένεση κατά την εφηβεία ισχύουν τα ακόλουθα. Α. Η έναρξη της σπερματογένεσης συμβαίνει περίπου στα 11 έως 15 έτη. Β. Κατά την πρώιμη εφηβεία, στην αρχή της εφηβείας, είναι πολύ συνήθις η σπερματουρία. Γ. Σπερμοδιάγραμμα βάσει των τιμών αναφοράς των ενηλίκων δεν μπορεί να εκτιμηθεί μέχρι την οστική ηλικία των 17 ετών. Δ. Όλα τα παραπάνω. Ε, Α και Β. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Δεκατηπέμπτη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό, δεν ισχύει στην αποφρακτική αζωοσπερμία? Α. Είναι απαραίτητα δύο τουλάχιστον σπερμοδιαγράμματα σε διάστημα 2-3 μηνών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αζωοσπερμία.
Β. Είναι σημαντική η διερεύνηση επεισοδίου αιμοσπερμίας, πόνου κατά την εξπερμάτιση, παρούσας ή προηγούσας ουρυθρίτιδας ή προστατίτιδας, αποφρακτικών ή ερεθιστικών συμπτωμάτων ουροποιητικού, δηλαδή ό,τι υποδηλώνει λίμωξη. Κατά τη κλινική εξέταση, χαρακτηριστικά της αποφρακτικής αζωοσπερμίας είναι μεταξύ άλλων οι διογκωμένες και σκληρές επιδιδυμίδες, η απουσία των σπερματικών πόρων και οι κομβολογιοειδείς επιδιδυμίδες ή σπερματικοί πόροι. Δ. Τα επίπεδα της FSH στον ορό μπορεί να είναι φυσιολογικά, χωρίς όμως αυτό να αποκλεί και τα ορχικά αίτια της αζωοσπερμίας. Ε. Η διαγνωστική βιοψία του όρχεως μπορεί να πραγματοποιηθεί αν θέλουμε να αποκλείσουμε σπερματογεννητική ανεπάρκεια του όρχη, η διαγνωστική βιοψία. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στην αποφρακτική αζωοσπερμία. Και ξεκινάμε το χρόνο. Απευθείας έκθεση του όρχεως σε ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη της σπερματογένεσης σε δόσεις που είναι ίσες ή μεγαλύτερες από α, 2,5 γκρέι, β, 5 γκρέι, γ, 7,5 γκρέι, δ, 10 γκρέι και ε, 20 γκρέι. Σε ποια δόση και πάνω προκαλείται μη αναστρέψιμη βλάβη της σπερματογένεσης. Απευθείας έκθεση του όρχεως σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Και σε ενήλικες. Συνεχίζουμε επομένως με τις εξειδικευμένες γνώσεις. Ποια από τις παρακάτω ορμονικά μοτίβα παρατηρείται συνήθως στην ανδρική παχυσαρκία? Να είναι χαμηλή η τεστοστερόνη και η HPG με αυξημένη την εστραδιόλη? Να είναι όλες αυτές οι ορμόνες χαμηλές? Να είναι όλες αυτές οι ορμόνες υψηλές? Η τεστοστερόνη και η εστραδιόλη μόνο χαμηλές και η SHBG να είναι υψηλή? Ή τέλος, να είναι χαμηλή η τεστοστερόνη, υψηλή η SHBG και υψηλή η στραδιόλη? Η σειρά παραμένει ίδια, όπως και να είναι εκεί η ερώτηση. Η σωστή απάντηση είναι με βάση αυτό το πινακάκι. Το αφήνω για 30 δευτερόλεπτα και μετά θα προχωρήσω στο 5-6 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Κατά την κλινική εξέταση αζωοσπερμικού άντρα, δεν είναι ψηλαφυτή η σπερματική πόρη. Δεν τους ψηλαφάμε. Ο γιατρός θα πρέπει να διερευνήσει την αλληλουχία του γονιδίου της κυστικής σύνωσης τόσο στον άντρα όσο και στη σύζυγό του και μετά τι να κάνει αμέσως μετά. Βιοψία όρχη, ανάλυση ούρων μετά από εξπερμάτιση για να δει αν έχει μέσα σπερματοζωάρια, υπερηχογράφημα νεφρών, αναρρόφηση σπερματοζωαρίων από τις σπερματοδόχες κύστες ή να προχωρήσει σε διορθικό υπέρηχο. Φαίνεται αυτή η απάντηση, φαίνεται στα κινητά αυτό. Η 21 είναι που δεν φαίνεται. Επόμενη ερώτηση 19.
ποια είναι η επίπτωση της αυξημένης υδροστατικής πίεσης στο σπερματικό φλεβικό δίκτυο, που γνωρίζουμε ότι είναι η βασική παθογένεια, από εκεί ξεκινάει το βασικό συμβάν στη Κυψογύλη. Ποια είναι λοιπόν η επίπτωση της αυξημένης υδροστατικής πίεσης στο σπερματικό φλεβικό δίκτυο, στο επίπεδο όμως των τριχοειδών αρτηριολίων και φλεβιδίων? Α. Μειωμένη ικανότητα επαναρρόφησης εξοκυτάριου υγρού από τα φλεβικά άκρα των τριχοειδών. Αυξημένη έξοδος θρεπτικών ουσιών από τα αρτηριακά άκρα των τριχοειδών. Μειωμένη έξοδος θρεπτικών ουσιών από τα αρτηριακά άκρα των τριχοειδών. Αυξημένη ικανότητα επαναρρόφησης εξοκυτάριου υγρού από τα φλεβικά άκρα των τριχοειδών. Α και Γ ή Β και Δ. Αυτές είναι οι επιλογές μας. Εικοστή ερώτηση. Σε ασθενείς με αδυναμία εξπερμάτισης λόγω νευρολογικής πάθησης, τι πρέπει να κάνουμε? Α. Πρέπει να γίνεται λήψη σπερματοζωαρίων με ανοιχτή ορχική βιοψία και ίξη σαν πρώτη επιλογή. Β. Πρέπει να γίνεται προσπάθεια συλλογής σπερματοζωαρίων με δονητική διέγερση και αποτυχίας με ηλεκτροεξπερμάτιση. Γ. Πρέπει να γίνεται η συλλογή σπερματοζωαρίων με επιτυχημένη δονητική διέγερση μπορεί να συνδυαστεί με ενδοκολπική σπερματέγχυση και να πραγματοποιηθεί στην οικία των ασθενών και θα πρέπει να προτιμάτε? Δ. Όλα τα παραπάνω ή Ε, Β και Γ. Σκεφτόμαστε ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές. Δεν είναι απαραίτητα λάθος. Ποια είναι η καλύτερη? Ερώτηση 21. Άντρας ετών 18 χρονών. Έχει αμφωτερόπλευρα ψηλαφυτούς όρχης στα έξω βουβονικά στόμια. Επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον, βέβαια. Δύο αναλύσεις σπέρματος δείχνουν αζωοσπερμία μετά τη φυγοκέντρηση. Η τεστοστερόνη του ορού είναι 4-10, δηλαδή στα κατώτερα φυσιολογικά. Η FSH είναι 22, ελαφρώς αυξημένη. Το επόμενο βέλτιστο βήμα ποιο είναι? Να γίνει σύσταση όταν είναι έτοιμος για να κάνει το οικογενειακό του πλάνο να χρησιμοποιήσει σπερμαδότη ή να υιοθετήσουνε? Να δώσουμε κυτρική κλωμυφένη 50 mg την ημέρα, μέρα παραμέρα για 6 μήνες και νέο σπερμοδιάγραμμα να δούμε τι έγινε? Συμβατική βιοψία όρχεων με κρυοσυντήρηση αν βρεθούν σπερματοζωάρια? Μάικροτέζε και κρυοσυντήρηση αν βρεθούν σπερματοζωάρια? Ή να κάνουμε αφωτερόπλευρη ορχιοπηξία και μετά να δούμε τι, να το παρακολουθήσουμε? Παρακολούθηση σπερμοδιαγράμματος, θα δούμε αν θα επανέλθει η αζωοσπερμία έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταψύξουμε ή ακόμα και αν έρθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ερώτηση 22. Όλες οι ακόλουθες παθολογίες σχετίζονται με τον πρωτογενή υπογονατισμό, σε αυτόν δηλαδή που οφείλεται όρχης, εκτός από τι? Την κρυψορχία, το σύνδρομο Κλάινεφέλτερ, σύνδρομο Πασκουαλίνη, ορχίτιδα ή σύνδρομο Νούναν?
Ποιες δηλαδή, ποια από αυτά δηλαδή δεν προκαλεί απευθείας καταστροφή στον όρχη. Έχει ωραίο όνομα. Η 23η ερώτηση. Τι από τα παρακάτω ισχύει για το σπερματοζωαριακό γενετικό υλικό, για το DNA των σπερματοζωαρίων? Α. Το γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην κεφαλή, στον πυρήνα δηλαδή, και κατά δεύτερο λόγο στα μυτοχόνδρια. Β. Η οργάνωση της χρωματίνης γίνεται με συμπύκνωσή της μέσω της αντικατάστασης των ιστονών με προταμίνες. Γ. Διαταραχές στη διαδικασία οργάνωσης της χρωματίνης μπορούν να οδηγήσουν σε λειτουργικές διαταραχές των σπερματοζωαρίων και παρεμπόδιση της αποτελεσματικής μεταφοράς του πατρικού γεννητικού υλικού. Δ. Όλα τα παραπάνω. Ε. Β και Γ. Τελευταία ήταν αυτή, 23. Η επόμενη τελευταία. Και η τελευταία ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ανάπτυξη του όρχεως κατά την εφηβεία? Α. Τα κύτταρα Σερτόλι αποτελούν το κύριο κυταρικό τύπο στα σπερματικά σωληνάρια κατά την έναρξη της εφηβείας, όταν μπαίνει δηλαδή το άτομο στην εφηβεία. Β. Τα κύτταρα Σερτόλι σχηματίζουν κατά την πρώιμη εφηβεία αδιαπέρατες συνδέσεις και έτσι σχηματίζεται ο αιματοορχικός φραγμός. Γ. Τα κύτταρα Σερτόλι αρχίζουν κατά την εφηβεία να εκρίνουν την ινχυβίνη Β σαν αποτέλεσμα της παραγωγής της FSH και της έναρξης της σπερματογένεσης. Δ. Όλα τα παραπάνω. Ε. Α και Β. Έχουμε 40 λεπτά τώρα να τα απαντήσουμε. 40. Μέχρι το 12.30. Μπαμπά. Εντάξει. Μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει, ε. Ναι. Να κληρώσει το σύστημα. Όσοι είχαν κόλλες να παραδώσουν και τις κόλλες. Πρέπει να το ανακοινώσουμε αμέσως. Δηλαδή θα βγάζει αυτόματα. Okay. Αν το υποβάλλουμε. Το υποβάλλουμε, ναι. Το υποβάλλουμε. Τελειώνει. Υποβάλλουμε. Ότι... Δυστυχώς. Καλά, ας να τα δούμε μετά. Εντάξει. Ωραία. Το έχετε υποβάλει όλοι. Υποβάλαμε όλοι. Ωραία. Κλειδώνουμε. Πάει. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να τις... Έχουμε το confirmation ότι κλείδωσε. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε το επόμενο, έτσι. Στο επόμενο okay. Αρχείο. Εδώ. Λοιπόν, τώρα σχετικά με την πρώτη ερώτηση. Έχουμε επομένως έναν άντρα 26 χρονών, έχει ιστορικό υπογονιμότητας από ένα χρόνο. Έχουμε ένα ανώμαλο σπερμοδιάγραμμα σε σχέση με τη συγκέντρωση και την κινητικότητα που είναι χαμηλές. FSH, LH, τεστοστερόνη είναι φυσιολογικές. Δηλαδή, η υπόφυση δουλεύει. Αλλά, δουλεύει καλά. Αλλά έχει αυξημένα επίπεδα προλακτίνης. Έχει 23 με όριο το 18. Από εδώ πέρα, για να πάμε απευθείας στην απάντηση, η σωστή απάντηση είναι το άγχος κατά την αιμοληψία. Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία ήδη από το 2003 που το επιβεβαιώνει αυτό. Όλες οι επιλογές που είχα
μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στην σπερματογένεση και στην κινητικότητα. Τα παθολογικά υψηλά επίπεδα της προλακτίνης συνδέονται με χαμηλά επίπεδα FSH-LH που εδώ πέρα δεν τα είχαμε. Επομένως δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάποια μειωμένη ποιότητα στο σπέρμα λόγω δυσλειτουργίας της υπόφυσης. Σε ό,τι αφορά το μικροαδένωμα, συνήθως παρατηρείται στις γυναίκες και είναι από 30 μέχρι 300, αλλά και στους άνδρες, τότε εκεί θα σκεφτούμε για μικροαδένωμα μέχρι 300, ενώ πάνω από 500 στους άνδρες για μακροαδένωμα. Τα φάρμακα που προκαλούν πρόβλημα στην υπερπρολακτινεμία και επομένως πρόβλημα και στη σπερματογένεση είναι αυτά εδώ πέρα. Αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά, αντιεμετικά, οπιοειδή και ιστρογόνα κοκαίνης με τη δίνη. Η έκρηξη της προλακτίνης στον άνδρα γίνεται κατά τη φάση που κοιμάται και είναι στη φάση REM. Εκεί εκκρίνεται η προλακτίνη. Από εκεί και ύστερα αρχίζει και πέφτει σταδιακά. Γι' αυτό και η σωστή μέτρηση γίνεται το πρωί και μερικές ώρες, 2-3 ώρες αφού ξυπνήσει. Οπότε αυτές είναι οι σωστές οδηγίες που πρέπει να δίνουμε σε αυτόν τον άνδρα όταν θα έχουμε λίγο υψηλότερα επίπεδα προλακτίνης. Κάποιες απορίες, σχόλια. Όπου θέλετε να πείτε οτιδήποτε, μπορείτε να διακόπτετε, έτσι. Οδυσσέα. Αναφερθήκατε για μακροαδένωμα και μικροαδένωμα. Ναι. Θα έχουμε κάποια διαφορετική έκφραση εξετάσεων στο να διαχωρίσω αυτό? Το μικροαδένωμα από το μακροαδένωμα είναι καθαρά στο πόσο πολύ έχουν αναπτυχθεί τα κύτταρα στην υπόφυση. Μόνο το μέγεθος. Μόνο το μέγεθος. Δηλαδή δεν έχει κάποια ουσιώδη διαφορά μικροαδένωμα. Έχουμε ένα αδένωμα το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι μικρό. Ακριβώς. Το μικρό κάποια στιγμή θα γίνει μακρό. Άμα το αφήσεις. Και επειδή στον άνδρα, ο άνδρας δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει τα γυναικολογικά περίοδο κτλ., δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει μόνο στο σπερμοδιάγραμμά του και όταν αυτό γίνει πάνω από 500, σε μάκρο δηλαδή. Και όταν βλέπουμε την προλακτίνη πάνω από 500, τότε πλέον έχουμε σοβαρή υποψία στο ότι συμβαίνει κάποιο αδένωμα. Έχουμε μακροαδένωμα εκεί που θα πρέπει να πάει στην θεραπεία του, είτε φαρμακευτική είτε την χειρουργική, ανάλογα τι πρόβλημα έχει. Μία ναι, αυτά είναι. Πού έχετε κάνει την κόρτα? Τελειώνω στο κράτο. Και το κράτο. Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω σε τι το γνωρίζει. Όχι. Δεν το γνωρίζω τον κύριο. Για να μην υπονοηθεί τίποτα. Περάσαμε ερωτήσεις. Λοιπόν, στην ερώτηση 2 και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μέχρι σήμερα η μόνη σαφής αντένδειξη για βιοψία σε μία αποφρακτική αζωοσπερμία γνωρίζουμε από τα guidelines είναι ότι είναι το AZF A και B. Όταν εκεί έχουμε πλήρη μικροέλλειψη δεν έχει νόημα να πάμε σε βιοψία. Η βιοψία είναι contraindicated. Ωραία. Όλα τα άλλα μας αφήνουν αδιάφορους. Προχωράμε κανονικά σε βιοψία όχι. Ποιος είναι ο πιο συχνός γεννητικός λόγος ανδρικής υπογονιμότητας? Εδώ υπήρχε μία παγίδα. Είπα ο πιο συχνός γεννητικός λόγος είναι ο μοσαϊκισμός του Κλάινεφέλτερ. Αυτό ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν προκαλεί υπογονιμότητα. Επομένως, ο πιο συχνός λόγος ανδρικής υπογονιμότητας είναι το Κλάινεφέλτερ. Έτσι. Γιατί απλώς το μοσαϊκισμός που είναι ο πιο συχνός γεννητικός λόγος δεν αποτελεί λόγο υπογονιμότητας. Κάνουν φυσιολογικά παιδιά. Και κάνουν και φυσιολογικά παιδιά. Δεν θα έχουν μοσαϊκισμό. Βασική εμβριογένεση του όρχεως. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος για την εμβριογένεση των γενετικών οργάνων? Εδώ η σωστή απάντηση είναι η Β. Λάθος. Τα κύτταρα Σερτόλη εκρίνουν πράγματι την αντιμιλέρια ορμόνη, όμως αυτή είναι υπεύθυνη για την υποστροφή των πόρων του Miller. Δεν έχουν σχέση με την κάθοδο του όρχεως στο όσχεο. Όλα τα άλλα είναι σωστά. Το SRY είναι αυτό που θα καθορίσει το αν η αδιαφοροποίητη γονάδα θα προχωρήσει προς όρχη. Αλλιώς θα γίνει κορίτσι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Οι διήδρωτες... Ορίστε. Το λάθος εδώ. Το λάθος είναι το Β, είπαμε, έτσι. Τα κύτταρα Σερτόλη κρίνουν την αντιμιλέρια, η οποία ευθύνεται για την κάθοδο του όρχεως στο όρχη. Να πούμε ότι οι διήδρωτες τεστοστερόνη είναι αυτοί που κυρίως είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των έξω γεννητικών οργάνων και όταν έχουμε ανεπάρκεια της αναγωγάσης θα έχουμε πρόβλημα, θα υπάρχει ελαττωματική ανάπτυξη. Ενώ η τεστοστερόνη είναι γνωστό ότι είναι το κύριο ανδρογόνο που εκρίνεται και είναι όντως από την 8η εβδομάδα της κύησης. Θέλετε κάτι να πούμε σε αυτό, νομίζω. Στην πέμπτη ερώτηση, νομίζω είναι πολύ γνωστό ότι η τεχνική αντιμετώπιση της χρυσοκύλης
η θεραπεία εκλογής είναι η μικροχειρουργική υποβονική απολύνωση των σπερματικών φλεβών με απελευθέρωση του όρχεως. Φαίνεται αυτό και στα guidelines τα τελευταία. Και το πινακάκι που υπάρχει στα guidelines που δείχνει το ποσοστό. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε εδώ. Στην έκτη ερώτηση, τι από τα παρακάτω ισχύει για τη γονιμότητα του άνδρα σε σχέση με τον καρκίνο του όρχεως. Σκεφτόμαστε, έτσι. Πρέπει να γίνεται, η σωστή ερώτηση είναι ότι, η απάντηση είναι ότι πρέπει να γίνεται πάντα κρυοσυντήρηση σπερματοζωάριων πριν από οποιαδήποτε γονιδοτοξική θεραπεία. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και πριν πάμε αγχωτικά να κάνουμε ορχιεκτομή και ό,τι άλλο έχουμε μετά, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε κρυοσυντήρηση. Έτσι. Ξέρουμε, κατά τα άλλα, ισχύουν όλα. Είναι πολύ, σχετικά, πολύ στενά συνδεδεμένη η σχέση του καρκίνου με την υπογονιμότητα. Η ακτινοθεραπεία επιφέρει δοσοεξαρτώμενη γονιδοτοξικότητα και βλάβη στη σπερματογένεση. Όσον αφορά τα χημειοθεραπευτικά, αν δεν ξεπεραστούν κάποιες δόσεις, μπορεί να μην έχουμε αζωοσπερμία. Τα ανθεκτικά σπερματογόνια εκεί επιζούν και αυτά που επιζούν είναι τα α. Οπότε, αυτό που γίνεται τελικά είναι ότι αυτά τα σπερματογόνια, τα βασικά, θα ξαναδώσουν νέα σπερματική σειρά. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις που θα καταστραφούν και τα α, θα έχουμε μόνιμη αζωοσπερμία. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να επιχειρείται τεκνοποίηση πριν την πάροδο 2 ετών μετά από την χημειοθεραπεία. Ακόμα δηλαδή και αν έχουμε σπερματοζωάρια και αρκετά και ικανά να δώσουν τεκνοποίηση, καλύτερα να περιμένουμε 2 χρόνια για να μπορέσουμε να έχει φύγει η επίδραση της χημειοθεραπείας στο γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων. Αν δεν έχετε κάτι, να προχωρήσουμε. Επομένως, τώρα, στην επόμενη ερώτηση λέμε, πότε εμφανίζονται τα πίκς τεστοστερόνης κατά τη διάρκεια της ζωής του άνδρα. Στον άνδρα, η απάντηση είναι η α, η σωστή. Έτσι, το πρώτο τρίμηνο κύησης, 2 μηνών και εφηβεία. Από εκεί και ύστερα, μετά την εφηβεία και όταν ηλικιωθεί ο άνδρας και φτάσει στα 40 του έτη, από εκεί και ύστερα αρχίζουν και πέφτουν τα επίπεδα με λίγο πιο αυξημένο ρυθμό, αλλά ποτέ δεν οδηγείται σε υπογονατισμό υπό φυσιολογικές συνθήκες. Το πρώτο πικ της τεστοστερόνης είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχει. Πρέπει να κατέβουν, να διαφοροποιηθούν οι γονάδες σε όρχης. Και επομένως αυτός είναι ο φυσιολογικός του λόγος. Ξεκάθαρο είναι και γιατί υπάρχει και αυτό το πικ μετά τα 10 χρόνια. Θα πρέπει οι όρχες να αυξηθούν σε μέγεθος από τα 3-4-5 ml που είναι να φτάσουν μέχρι και 23 που μπορούν να φτάσουν. Με φυσιολογικό πάνω από το 4 πάντα. Και από εκεί και ύστερα να αυξηθούν τα δευτερογενή σεξουαλικά χαρακτηριστικά, να αυξηθεί η σπερματογένεση και η γονιμότητα κτλ. Ο φυσιολογικός λόγος αυτού του μικρού πικ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Ωστόσο, κλινικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι μόλις γεννηθεί το παιδί στον 1ο μήνα και δεν έχει κατεβασμένους όρχες, περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό το πικ, γιατί μπορεί να κατέβουν οι όρχες κάτω, και μετά ξεκινάμε την οποιαδήποτε θεραπεία, φαρμακευτική, μάλλον όχι, χειρουργική καλύτερα, για να κατεβάσουμε τον όρχη στο όσιο. Οπότε σίγουρα περιμένουμε κάποιους μήνες μετά τον 6ο-9ο μήνα, όπως λέμε, και αυτό είναι η κλινική σημασία του. Κάποια ερώτηση, κάποια απορία εδώ πέρα, κάποια ένσταση. Στην επόμενη ερώτηση, ποιο από τα παρακάτω συμβάλλει ενδεχομένως στην υπογονιμότητα στο μεταβολικό σύνδρομο. Το μεταβολικό σύνδρομο κάνει διαταραχή εξπερμάτισης. Έχει κατηγορηθεί όχι για αζωοσπερμία όπως λέει μέσα, αλλά υποσπερματογένεση όπως είπαμε. Μπορεί να κάνει υποσπερματογένεση, σίγουρα κάνει υπογονατισμό και προκαλεί και βλάβη του σπερματικού DNA. Επομένως, συνδυασμός όλων αυτών των τεσσάρων μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της γονιμότητας στον άνδρα. Και εδώ είναι η σχετική βιβλιογραφία που τεκμηριώνει ένα προς ένα όλα τα παραπάνω. Ποια φάρμακα σχετίζονται με ανδρική αναπαραγωγική δυσλειτουργία? Η σιμετιδίνη σίγουρα σχετίζεται. Μόνο η λισινοπρίλη είναι αυτή η οποία δεν σχετίζεται. Αυτή η ερώτηση πήγαινε δια της επαγωγής, γιατί η λισινοπρίλη δεν υπάρχει, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο σαν φάρμακο που ενισχύει την γονιμότητα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά εδώ πέρα δημιουργούν πρόβλημα στην υπογονιμότητα, όπως και η ντιναβίρη που ήταν στη θέση της νητροφουραντοίνης που γράφει μέσα. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να γνωρίζουμε. Η σιμετιδίνη εν προκειμένης αυξάνει την προλακτίνη.
Είναι από τα φάρμακα που μπορούν να αυξήσουν την προλακτίνη. Το είχα και στο πινακάκι προηγουμένως. Και αυτό σημαίνει ότι πέφτει η τεστοστερόνη και η λίπη. Το σπιρονολακτόνι έχει αντιαδρογονική δράση. Η νητροφουραντοίνη μειώνει τη σπερματογένεση και μειώνει και τον αριθμό και την κινητικότητα. Ενώ η σούλφος σαλαζίνη έχει απευθείας τοξική δράση στα σπερματοζωάρια. Η αναπλήρωση των ανδρογόνων ενδείχνεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρωτογενή υπεργοναδοτροπικό υπογοναδισμό και σε κάθε περίπτωση αντεδείχνεται σε ασθενείς που θέλουν να κάνουν παιδιά, που είναι σε φάση τεκνοποίησης. Επομένως, αυτόματα όπου υπάρχει τεκνοποίηση αυτή είναι λάθος. Και επομένως, σωστή ερώτηση είναι μόνο η πρώτη. Αλλά γνωρίζουμε από τα guidelines ότι μπορούμε να δώσουμε τόσο σε πρωτογενή όσο και σε δευτερογενή υπογοναδισμό, οι οποίοι όμως δεν είναι σε φάση που θέλουν να κάνουν παιδιά. Και στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία, ο καλύτερος παράγοντας που μας λέει ότι μάλλον θα βρεις σε σπερματοζωάρια άμα προχωρήσεις σε τεχνική ανέβρεση σπερματοζωαρίων, είναι η ιστολογική. Μια ιστολογική η οποία θα έχει γίνει ενδεχομένως σε προηγούμενη βιοψία ανεπιτυχής, που όμως το δείγμα που στείλαμε για να δώσουμε για ιστολογική εκτίμηση μας βρήκε, μας ντρόπιασε εντός εισαγωγικών και είπε ότι εγώ βρήκα σπερματοζωάρια. Αυτός είναι ο παράγοντας με θετική προγνωστική αξία, ώστε να προχωρήσουμε σίγουρα σε μια δεύτερη βιοψία και μάλιστα άμεσα, χωρίς ορμονικούς χειρισμούς ή οτιδήποτε άλλο, να προχωρήσουμε, μάλλον θα βρούμε. Εδώ σκεφτόμαστε, όπως είπαμε, το manual του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το σωστό είναι το γάμα. Το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών των ανώμαλων μορφών πρέπει να είναι 100%. Δεν πρέπει να είναι 100%. Όπως βλέπουμε εδώ αυτήν την παρατήρηση, μας λέει ότι αυτές οι κατηγορίες, όταν τις προσθέσουμε, δεν μπορεί να είναι 100%, γιατί συνήθως υπάρχουν πολλές ανομαλίες σε αρκετά σπερματοζωάρια και όχι μόνο μία. Έτσι, οπότε το άθροισμα συνήθως πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερο του 100%. Και αυτό είναι ένα τρίκ για να μπορείτε να τσεκάρετε εύκολα την ποιότητα του σπερμοδιαγράμματος που σας κάνει ένα εργαστήριο. Βλέπουμε εδώ, έτσι, αυτό είναι ένα σωστό σπερμοδιάγραμμα. Άμα κάνουμε το άθροισμα βγαίνει πάνω από 100, πολλές φορές μπορεί να βγει και 150%, έτσι. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα ακριβές 100% με τα φυσιολογικά, δηλαδή τα φυσιολογικά και τα ανώμαλα τα βγάζει 100%. Αυτό είναι ένα πολύ εύκολο τρίκ για να μπορείτε να τσεκάρετε το εργαστήριό σας και να γνωρίζετε για να το συζητάτε ότι αυτό κάτι γίνεται. Είναι πολλά εργαστήρια που μας στέλνουν πάντα άθροισμα 100%. Όπως επίσης άλλο ένα τρίκ είναι ο χρόνος που μετράει μετά την πρώτη ώρα. Έτσι. Δεύτερη ώρα μέχρι στο 24ωρο κάθονται και μετράνε. Επίσης, πάνω απ' όλα το εργαστήριο δεν είναι update. Δεν είναι ενημερωμένο. Θέλει λίγο. Εντάξει. Στην αποφρακτική αζωοσπερμία, το συχνότερο σημείο απόφραξης είναι οι επιδιδυμίδες. Δεν χωράει κάποια αμφισβήτηση εδώ. Είναι 30 έως 67% και συνήθως είναι μεταλλημμώδης η απόφραξη της επιδιδυμίδες. Δεν τίθεται καθόλου συζήτηση. Guidelines. Τώρα, για τη σπερματογένεση κατά την εφηβεία ισχύουν τα ακόλουθα. Τι ισχύει? Είναι όλα τα παραπάνω. Η σπερματογένεση λοιπόν αρχίζει, όπως είπαμε, ανάμεσα στα 11 με 15 έτη, ιστολογικά. Η σπερματουρία είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, η παρουσία δηλαδή σπερματοζωαρίων στα ούρα. Και φαίνεται, επειδή είναι σε όλες τις ουρίσεις σχεδόν, ότι υπάρχει κάποια συνεχής εκροή από το γεννητικό σύστημα σπερματοζωαρίων μέσα στα ούρα. Τώρα, που ακριβώς γίνεται στην ουρίθρα ή προς την κύστη, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, έτσι. Αλλά υπάρχει, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και είναι παρόν πάντα. Παρά την πρώιμη έναρξη της σπερματογένεσης όμως, οι παράμετροι που μπορούμε να συγκρίνουμε με αυτούς που γνωρίζουμε τις τιμές αναφοράς των ενηλίκων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε τον έφηβο όταν θα έχουμε επιβεβαιώσει τη μέτρηση της σωστικής ηλικίας να είναι 17 ετών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απορία σε αυτό. Γι' αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για κάποιους από εμάς που έρχεται στο ιατρείο μας ένα σπερμοδιάγραμμα ενός 16χρονου και λέμε τώρα τι γίνεται, πώς θα το εκτιμήσω. Όταν είναι φυσιολογικό δεν τίθεται θέμα, έτσι, Ναι. Απλά να γνωρίζουμε το εξής, επειδή ο όρχης, το 90% του όρχη βασίζεται στα σπερματικά σωληνάρια, το άλλο 10% είναι στον διάμεσο ιστό, στα κύτταρα Leydig δηλαδή, όταν η τεστοστερόνη αυτού του αγοριού είναι φυσιολογική πλέον
και ο όρχης έχει αρχίσει να αυξάνεται, σίγουρα περιμένουμε να αυξηθεί και το αποτέλεσμα του σπερμοδιαγράμματος μελλοντικά. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Επομένως, η εκτίμησή μας πρέπει να γίνεται πάντα κατά προσέγγιση. Δεν μπορεί να βγει μελέτη και να πει ότι σαν μέχρι αυτήν την ηλικία είναι αυτό το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Και πρέπει να συνεκτυπούμε και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου για την περίπτωση που υπάρχει καθυστερημένη ενίβωση. Έτσι. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο δεν έχει ακόμα αρχίσει να κάνει ανδρογεννητικά χαρακτηριστικά, τα δευτερογενή, έτσι, δεν περιμένουμε να έχουμε απαραίτητα και σπερματογένεση. Δηλαδή, άμα βρούμε μια αζωοσπερμία εκεί, θα περιμένουμε. Θα πάρουμε ενδεχομένως και την άποψη ενός ενδοκρινολόγου. Θα δούμε και έτσι. Ξέρετε, αν είναι πολύ καθυστερημένη. Και να ξέρετε το εξής, ότι γεννιόμαστε με σταθερό αριθμό σερτόλι. Τα σερτόλι αυξάνονται μετά την εφηβεία, αλλά ουσιαστικά είναι ο αριθμός να αυξάνεται δραματικά. Τα κύτταρα λέει απ' την άλλη μετατρέπονται στα εφηβικά, στα ενήλικα κύτταρα λέει. Λοιπόν, εφόσον ξέρουμε ότι τα σερτόλι, ένα σερτόλι μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 16 σπερματικά, 16 σπερματικά κύτταρα και να τα αναπτύξει ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επομένως ότι ο αριθμός αυτός των σερτόλι, αφού είναι σταθερός, παράγει σταθερό αριθμό σπερματοζωαρίων. Άρα, λογικά θα έπρεπε ένας έφηβος, ο οποίος είναι σε φάση με φυσιολογική τεστοστερόνη, που ολοκληρώνει την τελευταία φάση σπερμιογένεσης, αυτό κάνουν τα ανδρογόνα, θα πρέπει να έχει φυσιολογικό αριθμό, θα έχει σταθερό αριθμό σπερματοζωαρίων από αυτή τη στιγμή και ύστερα. Όμως, επειδή ακόμα ο όρχης αυξάνεται σε μέγεθος, δηλαδή αυξάνονται τα σπερματικά σωληνάρια και αυξάνονται κατά κάποιο τρόπο και τα κύτταρα σέρτολη, γι' αυτό περιμένουμε και μία επερχόμενη αύξηση των παραμέτρων του σπέρματος συνολικά. Τα συνεκτιμούμε όλα αυτά. Μέχρι ποια ηλικία είναι το τελευταίο χρονικό όριο? Μέχρι ποια ηλικία? Μέχρι της ενηλικίωσης. Που πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι σταματάει να μεγαλώνει πλέον ο όρχης. Έχει μείνει, ας πούμε, στα 16 κυβικά εκατοστά. Και συνδέεται και δεν καλά με την οστική ηλικία. Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι τα 18 με 20. Μέχρι που το επαναλαμβανόμενο υπέρηχο που κάνει, γιατί εδώ που τι μιλάμε, πού πάει το μυαλό μας απευθείας, στην κυρσοκύλη πάει, έτσι. Έρχεται ένας νεαρός ο οποίος έχει κυρσοκύλη και κάνει σπερμοδιάγραμμα και μου έχει 16 εκατομμύρια. Τώρα τι κάνω εγώ τώρα, περιμένω, είναι 14 χρόνων, περιμένω. Μετράω τον όρχη του την επόμενη φορά. Αμέσως ένα εξάμηνο. Δεν έχει μεγαλώσει καθόλου όρχης και σε σχέση μάλιστα και με τον δεξί, ή αν έχει αποτελόπλα, δεν έχουν μεγαλώσει καθόλου. Πόσο είναι αυτό το καθόλου? Κάτω από 10%. Λοιπόν, τότε θεωρώ ότι ο όρχης αυτός δεν μεγαλώνει σωστά. Πρέπει να τον απαλλάξω από κυρσοκύλη. Είναι η ένδειξη. Θεωρώ ότι ο όρχης μεγάλωσε, αυξήθηκε. Περιμένω ακόμα. Κάνω και ένα σπερμοδιάγραμμα. Αν συνεχίζει να παραμένει φτωχό το σπερμοδιάγραμμα και ο όρχης μεγαλώνει, πρέπει να χειρουργήσω. Δεν περιμένω να τον καταστρέψω. Ωραία. Πρέπει να χειρουργήσω τον άνθρωπο. Γιατί μεγαλώνει ο όρχης, δεν βελτιώνει το σπερμοδιάγραμμα. Κάτι φταίει εδώ πέρα. Τι φταίει? Η κυρσοκύλη που έχει. Αρκεί να είναι κλινική. Ναι. Πώς θα μετρήσω τον όρχη? Με ορχιδόμετρο, με υπέρηχο, θα εκτιμήσω και την σύσταση? Με υπέρηχο. Δηλαδή θα έχω κάποια άλλη παράμετρο που θα δίνεται με το υπέρηχογράφημα που θα σε ανεκτιμώ οπωσδήποτε? Υπάρχει μια καλύτερη ακρίβεια με το υπέρηχογράφημα. Το στάνταρ που λέω, δηλαδή, όταν θες να συγκρίνεις με μια σχετική ακρίβεια και αξιοπιστία, επειδή θα το κάνεις ο ίδιος πάντα, έτσι, ή θα το στείλεις σε κάποιον που θα το κάνει πάντα ο ίδιος. Για να μπορείς να βγάλεις τις διαφορές. Άμα λοιπόν δείχνει ότι μεγαλώνει ο δεξής και ο αριστερός μένει πίσω, είναι η ένδειξη της καθυστερημένης ανάπτυξης του αριστερού όρχεως στην κυρσοκύλη, στον έφηβο που πρέπει να τον χειρουργήσουμε. Ή ότι και οι δύο μένουν μικροί όταν έχουμε αφοτερόπλη κυρσοκύλη και δεν αυξάνονται αρκετά, πάνω δηλαδή από 10%, στον επόμενο έλεγχο που γίνεται στον χρόνο. Ή ότι αυξάνονται, αλλά το σπερμοδιάγραμμα συνεχίζει να είναι φτωχό για την ηλικία του. Α πούμε, έχει 20 εκατομμύρια, 22 εκατομμύρια. Ενώ έπρεπε να πετάει αυτό, να ανεβαίνει. Και βλέπεις ότι δεν ανεβαίνει καλά. Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που να σου λένε ακριβώς πόσο. Θα πρέπει λίγο να βασιστείς και στο ιατρικό σου ένστικτο. Με αυτήν την έννοια. Δεν υπάρχει μελέτη που, να σε καθοδηγεί. Έτσι. Δηλαδή το ψυχανεμίζεσαι που λέμε ότι ένας νεαρός που τον είδες από τα 14 και συνεχίζει να τον βλέπεις και έχει φτάσει 16, 17 χρόνια και συνεχίζει να έχει 20, 22, 25 εκατομμύρια, τον βλέπεις ότι επιβραδύνει. Κάτι πρέπει να τον απελευθερώσει από την κυρσοκύλη του. Προχωράμε. Ερώτηση 15. Ήταν ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την αποφρακτική αζωοσπερμία? Και η απάντηση εδώ είναι το έψιλον. Διαγνωστική βιοψία δεν κάνουμε μόνο διαγνωστική, δηλαδή δεν κάνουμε ποτέ και για κανένα λόγο. Δεν πρέπει να γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα είναι σωστά. Ότι πρέπει να επιβεβαιώνουμε
με δεύτερο και τρίτο σπερμοδιάγραμμα την αζωοσπερμία, ότι πρέπει να αναζητούμε τα συμπτώματα που μπορούν να υποδηλώσουν φλεγμονή, λίμωξη των επικουρικών γενετικών αδένων και άρα που μπορεί να κάνουν απόφραξη. Σε ένα ποσοστό, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σε ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, 40% των ανδρών που υποψιαζόμαστε ότι έχει αποφρακτική αζωοσπερμία, υπάρχει με μία αποφρακτική αζωοσπερμία, συγγνώμη, θα υπάρχει φυσιολογική FSH και ο όγκος των όρχεων θα είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να μην πέσουμε σε αυτούς τους ασθενείς και τους θεωρήσουμε ότι είναι σίγουρα αποφρακτικοί και τους αντιμετωπίσουμε σαν αυτό. Σε άνδρες λοιπόν με υποψία απόφραξης, σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν βρίσκουμε στην σπερματοζωάρια κάτι διερεύνηση του οσχεύου, στην επιδιδημίδα, ας πούμε, ή στον σπερματικό πόρο, είτε λόγω ενδοορχικής απόφραξης, είτε λόγω μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι ένας ασθενής μας έχει πείσει, επειδή έχει normal FSH και normal όγκο όρχεων, ότι είναι αποφρακτικός και τελικά να μην βρούμε καθόλου σπερματοζωάρια, έτσι. Λοιπόν, και από τα guidelines της EAU, δεν πρέπει να γίνεται ποτέ μόνο διαγνωστική βιοψία. Πρέπει πάντα να παίρνουμε ιστό για κατάψυξη, για να αναζητήσουμε σπερματοζωάρια και να τα καταψύξουμε. Καμιά απορία? Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ ότι μπορεί ένας που θεωρούμε αποφρακτικός να έχει τελικά μια αποφρακτική αζωοσπερμία. Αλλά ποτέ διαγνωστική βιοψία. Η ερώτηση 16 ήταν η έκθεση του όρχεως σε απευθείας ιονίζους ακτινοβολία. Πότε, ποια δόση είναι που προκαλεί μόνιμη βλάβη της σπερματογένεσης. Η σωστή είναι το γάμα, τα 7,5 γκρέι. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό αφορά άτομα τα οποία έχουν για κάποιον παιδικό καρκίνο στην παιδική ηλικία ή εφηβική, πήραν δόση 7,5 γκρέι και άνω για κατευθείαν στον όρχη. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η ακτινοβόληση δεν είναι απαραίτητο να είναι κατευθείαν στον όρχη και η σκεδαζόμενη μπορεί να κάνει σημαντική βλάβη. Ενώ βιβλιογραφικά θα αναφέρουμε ότι για σοβαρή βλάβη της σπερματογένεσης ενέλικος αναφέρεται ήδη από 6 γκρέι για σοβαρή βλάβη. Αλλά ανεπανόρθωτη βλάβη 7,5 γκρέι. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά απορία. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι όταν εμείς, μιλώντας πάντα για τον ορχικό καρκίνο, αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς συνήθως, έτσι και μας αφορά ο όρχης, με τις νέες δοσολογίες που δίνουμε, τις νέες δόσεις ακτινοβολίας και με τα διαφράγματα που χρησιμοποιούμε κτλ., αυτή η δόση τελικά που θα πάρει ο όρχης υπολογίζεται σε 3 σεντιγκρέι. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Συνήθως δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να προσέχουμε την προφύλαξη του υγιούς όρχεως. Περνάμε στην επόμενη κατηγορία. Και τελευταία κατηγορία. Όταν λοιπόν έχουμε ανδρική παχυσαρκία, αυτό που γίνεται είναι να μειωθεί η τεστοστερόνη, διότι μεταβολίζεται σε στρογόνα στο λιποδιστό, μειώνεται η SHBG και αυξάνεται η στραδιόλη λόγω της αύξησης της μείωσης της τεστοστερόνης και μεταβολισμού από την αρωματάση. Επομένως, η απάντηση Α είναι η σωστή. Κάποια ερώτηση, κάποια εδώ πέρα απορία, δεν υπάρχει. Κατά την κλινική λοιπόν εξέταση ενός αζωοσπερμικού άνδρα, δεν μπορούμε να ψηλαφίσουμε τους σπερματικούς πόρους. Τι πρέπει να κάνει ο γιατρός για να διερευνήσει την... μετά προχωράς βέβαια στην γωνία της κυστικής σύνωσης. Αυτό μπορεί να το κάνει σε πρώτη φάση μόνο στον άνδρα και αν βγει θετικό, να το κάνεις και στη γυναίκα ή το δίνεις ταυτόχρονα και στους δύο. Από εκεί και ύστερα, σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει μία βιοψία όρχεων. Σίγουρα πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι συμβαίνει αυτό και ότι δεν έχεις παλίνδρομη εξπερμάτιση. Σίγουρα θα πρέπει να κάνεις, μπορείς να κάνεις αναρρόφηση σπερματοζωαρίων στις σπερματοδόχες κίστες. Έχουν περιγραφεί όλα αυτά, αλλά το αμέσως επόμενο βήμα που θα κάνεις στο ιατρείο σου θα είναι το υπερηχογράφημα των νεφρών, διότι η συγγενή αμφωτερόπλευρη απουσία σπερματικών πόρων σχετίζεται με αγενεσία νεφρού στο 11% περιπτώσεων, που σημαίνει ότι ο νεφρός από αυτή τη στιγμή και μετά γίνεται ζωτικό όργανο. Επομένως, αυτή είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Ετερόπλευρη, βέβαια, έτσι.
Ετερόπλευρη, λέω. Ναι. Αγενεσία, ναι, του ενός. Ποια είναι η επίπτωση της αυξημένης, θα έλεγε λοιπόν, ο κύριος Ανδρεαδάκης. Έχουμε την αύξηση της πίεσης μέσα στην σπερματική φλέβα, η οποία μεταδίδεται στο σπερματικό φλεβικό δίκτυο και στα τριχοειδή. Τι συμβαίνει εδώ? Η σωστή απάντηση είναι το α και γ. Αυξάνει η πίεση εδώ μέσα, οπότε αυξάνει σε αυτό το μέρος της κυκλοφορίας. Αυτό λοιπόν μειώνει τη διαφορά πίεσης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο φλεβικό άκρο των τριχοειδών και στο διάμεσο χώρο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επαναρρόφηση εξοκυτάριου υγρού από τα φλεβικά άκρα των τριχοειδών και έτσι να σχηματίζεται ένα έντονο διάμεσο ίδημα. Αυτό έχει περαιτέρω και σαν δεύτερο αποτέλεσμα. Η αυξημένη αυτή πίεση μέσα και το διάμεσο ίδημα στο χώρο D, έτσι, στο διάμεσο χώρο, σε σχέση με το αρτηριακό άκρο των τριχοειδών, δεν επιτρέπει την διαπίδηση των θρεπτικών ουσιών από το αρτηριακό άκρο, λόγω πάλι πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφορά πίεσης εκεί. Έχουμε λοιπόν την αρτηριακή παροχή, η οποία είναι σταθερή, αλλά αυξάνει η πίεση του διάμεσου χώρου. Οπότε είναι πιο δύσκολο να βγουν τα στοιχεία προς τα έξω. Αυτά, τώρα, λοιπόν, μια που έχεις αυτή τη διαφάνεια και βλέπω το όνομα εκεί πέρα του Σωτήρη του Σκούρου, που είναι άνατος, εδώ είναι. Είναι ο δεύτερος στη βαθμολογία. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Σωτήρη. Ήταν λοιπόν, biased όμως, μια ερώτηση ήταν από δικό του paper. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά... Λοιπόν, υπάρχει κάποια απορία σχετικά με αυτό. 20η ερώτηση. Νευρολογική ασθενής, αδυναμία εξπερμάτισης. Τι είναι το πιο... Όλα μπορούν να γίνουν αυτά, έτσι. Τι είναι αυτό όμως που θα πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε? Οι τρόποι να πάρουμε σπερματοζωάρια από αυτούς τους ασθενείς είναι η ειδονητική διέγερση, η ηλεκτροεξπερμάτιση και η χειρουργική ανάκτηση σπέρματος. Το θέμα είναι ότι αυτές οι δύο μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν με όλες αυτές τις, ειδικά η πρώτη, και με κολπιστική σπερματέχνη στο σπίτι, ενώ η χειρουργική ανάκτηση περιορίζει το ζευγάρι να πάει κατευθείαν και μόνο για ίξη. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι η τελική μας επιλογή, όπως φαίνεται και από αυτόν τον αλγόριθμο. Πρέπει να ξεκινάμε προσπαθώντας να πάρουμε με έναν, να κάνουμε το vibration με έναν δονητή. Στη συνέχεια κάνουμε, αν δεν αποδώσει αυτό, την τεχνική sandwich που βάζουμε το πέος ανάμεσα σε δύο δονητές. Αν και αυτό αποτύχει, πηγαίνουμε στην ηλεκτροεξπερμάτιση, η οποία είναι σχεδόν σίγουρο σε όλους τους νευρολογικούς ασθενείς με αδυναμία εξπερμάτισης, ανεξάρτητα από τον τύπο και το ύψος της βλάβης, έχει σχεδόν 100% να μας δώσει σπέρμα. Έτσι. Είναι τις αποφρακτικές ασθενείς οι οποίοι έχουν λίμωξη εκεί πέρα, έτσι να ξέρουμε. Αν είναι δηλαδή μία αποφρακτική αζωοσπερμάτιση. Ναι, ναι, εντάξει, άμα υπάρχει αποφρακτική αζωοσπερμάτιση. Είναι για αδυναμία εξπερμάτισης. Όχι μία αποφρακτική αζωοσπερμάτιση, αλλά αδυναμία εξπερμάτισης. Λοιπόν, αν λοιπόν σε περίπτωση αποτύχουν όλα αυτά ή για κάποιο λόγο δεν μπορεί να υποβληθεί στην διαδικασία της ηλεκτροεξπερμάτισης, τότε και μόνο θα πάμε τελικά στην κανονικά, έτσι. Γιατί πρακτικά γίνεται το αντίθετο, δυστυχώς. Έτσι, αυτό που επικρατεί είναι κατευθείαν η χειρουργική λήψη. Γιατί είναι μεγάλη. Το PVS μπορούμε όμως να το εφαρμόσουμε. Το PVS είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να το προμηθευτεί ο ίδιος τον δονητή, να τον έχει στο σπίτι του, εφόσον δούμε εμείς ότι μπορεί να το κάνει. Και είναι σημαντικό αυτό, ότι τα αποτελέσματα με την ενδοκολπική στο σπίτι εξπερμάτιση είναι παρόμοια με την ενδομήτρια σπερματέγχυση. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κυνηγάμε είναι κάτι γιατί το οποίο μπορεί και αφήνει και το ζευγάρι να έχει την ιδιωτικότητά του, να έχει την οικειότητά του, έτσι, και να κάνει ένα σχεδόν φυσιολογικό, μια σχεδόν φυσιολογική διαδικασία τεκνοποίησης. Βέβαια, αυτό ανάλογα και με τις ηλικίες, ανάλογα και πολλά άλλα πράγματα, αλλά στα νέα ζευγάρια ειδικά θα πρέπει να το κυνηγάμε αυτό. Έτσι, αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνεται με αυτή τη σειρά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, έχουμε 10 λεπτά, άρα μπορούμε να πούμε ότι άνδρας, λοιπόν, στην επόμενη ερώτηση έχουμε έναν άνδρα 18 χρονών, νεαρός, δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια, ούτε σκέφτεται καν να κάνει οικογένεια ακόμα. Η όρχηση του, για κάποιο λόγο, είναι στα έξω βονικά στόμια, κανένας παιδίατρος, κανένας γιατρός δεν του είπε ότι πρέπει να το διορθώσει αυτό σε παιδική ηλικία ή σε βρεφική ηλικία. Σε δύο αναλύσεις σπέρματος δείχνει πλήρη αζωοσπερμία μετά από φυγοκέντρηση. Έχει φυσιολογική τεστοστερόνη και η FSH του είναι ελαφρώς υψηλή.
θα έλεγα ότι η σύσταση να μην κάνεις τίποτα και να πας σε σπερματοδότη είναι λίγο εξτρεμιστική, από μόνη της μπορεί να απορριφθεί. Να δώσεις κυτρική κλωμυφένη, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε εάν σκοπεύαμε να προχωρήσουμε σε έναρξη της σπερματογένεσης, γιατί η γυναίκα του, για παράδειγμα, θέλει να κάνει άμεσα παιδιά λόγω ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο. Να κάναμε μια συμβατική βιοψία όρχεων με κρυοσυντήρηση, αν βρεθούν σπερματοζωάρια, σίγουρα θα ήταν καλύτερη λύση και από την πρώτη, για να βρίσκαμε άμεσα σπερματοζωάρια και να μπορούσαμε να καταψύξουμε και ακόμα καλύτερα να προχωρήσουμε και σε fresh sample για να κάνουμε ίξη. Μαϊκροτέζα είναι ακόμα καλύτερη λύση από αυτήν εδώ πέρα, πάλι άμα ήθελε να κάνει παιδιά άμεσα, γιατί θα είχαμε ίσως πιθανότητες να βρούμε περισσότερα σπερματοζωάρια. Και τέλος, η αμφωτερόπλευρη ορχιοπηξία και παρακολούθηση νομίζω ότι είναι η πιο συνετή λύση, αφού είναι ακόμα 18 χρονών, μπορεί να κάνει παιδιά στα 28 ή στα 38. Άρα το πιο σωστό θα ήταν να κατεβάσουμε τους όρχες κάτω, να μην δώσουμε καμία φαρμακευτική αγωγή και να τον παρακολουθήσουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σπερματογένεσή του. Και να μην ανοίξουμε τους όρχες. Να μην ανοίξουμε τους όρχες, ναι. Να υποβληθεί σε χειρουργείο, ναι, να υποβληθεί σε χειρουργείο, αλλά να μην ανοίξει τους όρχες. Εκτός και αν η γυναίκα είναι 41 ετών, ας πούμε. Να μην προχωρήσει παραπάνω. Άρα η έψιλον νομίζω ότι είναι η πιο σωστή απάντηση εδώ πέρα. Από τις παθολογίες αυτές που σχετίζονται με πρωτογενή κάκωση, πρωτογενή βλάβη, συγγνώμη, στον όρχη και επομένως... Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιες είναι οι πιθανότητες αύξησης της γονιμότητας χοντρικά σε αυτόν τον άνθρωπο? Στην κρυψορχία. Σε αυτόν τον συγκεκριμένο αμφωτερόπλευρα, 18 χρονών. Καλές. Οι πιθανότητες. Οι πιθανότητες σχετίζονται λοιπόν με το που βρίσκεται ο όρχης. Όταν είναι στο έξω βονικό στόμιο, οι πιθανότητες να αυξηθεί η σπερματογένεσή του είναι αρκετά μεγάλες, αρκετά σημαντικές. Δεν υπάρχει ποσοστό. Όταν είναι ενδοκυλιακός ο όρχης, σίγουρα έχει καταστραφεί στα 18 του χρόνια. Πόσο θέλει, θέλει μερικούς μήνες για να καταστραφεί ο όρχης. Επομένως, γι' αυτό και λέμε ότι μέχρι τους 12 μήνες πρέπει να κατέβουν οι όρχες όταν είναι ενδοκυλιακοί, ακόμα και όταν είναι στο έξω βονικό στόμιο. Όταν είναι αυτό που λέμε ανεβοκατεβαίνει όρχης, δηλαδή συνήθως η συνήθις θέση του είναι περίπου στο βουβονικό στόμιο, αλλά τον βρίσκει και πιο χαμηλά, όταν είναι σε ζεστό περιβάλλον κτλ., εκεί δεν έχει καμία επίπτωση στη σπερματογένεσή του. Αν έχει μεγαλύτερη FSH, 30. Μεγαλύτερη FSH σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο σπερματικό επιθήλιο. Πάλι παρακολούθηση. Δεν θα μπει στη διαδικασία να του ανοίξει τον όρχη τώρα που είναι καταβεβλημένος λόγω της κρυψορχίας και να πάρεις σπερματοζωάρια αυτή τη στιγμή, αν θα βρεις, για να τα καταψύξεις. Το αφήνεις να περιμένει ούτως ή άλλως από εδώ και μπρος. Μόνο καλύτερα μπορεί να πάει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει σε ό,τι αφορά το θέμα της σπερματογένεσης. Γιατί γνωρίζουμε ότι στο θέμα του καρκίνου, για παράδειγμα, παραμένει το ίδιο το ποσοστό. Έτσι, απλά είναι καλύτερη η παρακολούθησή του. Ίδιες πιθανότητες έχει. Άρα πάλι παρακολούθηση. Πάλι υπέρηχο. Δεν έχει νόημα να ανοίξει τον όρχη και πάλι. Του τον ανοίγεις όταν θα θελήσει να κάνει παιδιά. Αν δεν έχει ανακάμψει. Αν δεν έχει ανακάμψει. Έτσι. Έχετε δύο σπερμοδιαγράμματα σε αυτόν τον ασθενή, ναι, οι οποίες δεν έχουν σπερματοζωάρια. Ναι. Αυτό δεν είναι κάποιο προπομπό στο ότι μάλλον έτσι και θα είναι οποιοδήποτε χειρισμό να κάνω και στο μέλλον? Λοιπόν, τώρα, εάν εγώ πάρω έναν αρουραίο φυσιολογικό που έχει κάνει παιδιά και του βάλω τους όρχες μέσα στην κοιλιά, αυτός ο αρουραίος αμέσως θα γίνει αζωοσπερμικός μέσα σε μερικούς μήνες. Εδώ έχουμε όρχη ο οποίος δεν έχει παράξει ποτέ σπέρμα, είναι μηδυνικός, γιατί είναι σε θέση στην οποία προφανώς έχει κάποια βλάβη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβω πώς έκανα λάθος, γιατί επέλεξα κάτι διαφορετικό. Προτίμησα να κάνω βιοψία, μήπως και θα μπορούσε να έχω κάποιο υλικό, γιατί είναι πολύ μικρό το παιδί και σε 10-15 χρόνια θα χρειαστεί το σπέρμα του. Ποιος θα ήταν λοιπόν ο λόγος που έκανα αζωοσπερμία? Ένας είναι η κρυψορχία. Ένας άλλος είναι η κρυψορχία από μόνη της. Ναι, από μόνη της. Κρυψορχία ως κυριότητα. Σαν σύμπλεγμα του συνδρόμου Testicular Dysgenesis Syndrome, που σχετίζεται με υπογοναδισμό, υποσπαδία, καρκίνο του όρχη. Ελέγχεις τον νεαρό. Εντάξει, ορμονικά. Βλέπεις ότι η FSH του δεν έχει υπερδιπλασιαστεί. Είναι ελαφρώς επηρεασμένη. Λογικό, λες. Αφού είναι όρχης καταβεβλημένος, δεν θα ανέβει η FSH. Λογικό. Άρα και η FSH είναι μια μέτρος, ναι, μια παράμετρος, την οποία πρέπει να λάβω υπόψη στο ότι δεν θεωρούμε αυτόν τον όρχη χαμένο. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν το θεωρείς χαμένο. Γιατί θέλω να καταλάβω τι άλλο μου, ωραία, δίνει πληροφορίες στο να μην προβώ σε κάτι γρήγορα. Είτε στο στερόν είναι το άλλο που σου δίνει πληροφορία. Ναι. Λέμε ότι όρχης όταν μπει μέσα στην κοιλιά ή όταν είναι σε αυξημένη θερμοκρασία,
αρχίζει η τεστοστερόνη να μειώνει την παραγωγή της. Επειδή ένα ένζυμο, η ενδολάση, σταματάει να παράγει από τη χοληστερίνη σε τεστοστερόνη, να μετατρέπει από χοληστερίνη σε τεστοστερόνη το υλικό που έχει. Γι' αυτό και αυτό τον όρχη, άμα τον ανοίξετε, θα δείτε μέσα κίτρινα, κίτρινα σπότς. Αυτά τα κίτρινα σπότς είναι στις σωρεύσεις χοληστερίνης. Λοιπόν, άρα, αφού η χοληστερίνη του είναι καλούτσικη και αφού η FSH είναι επηρεασμένη, υποπτεύεσαι ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος που να σου κάνει αζωοσπερμία προς το παρόν. Θα μπορέσεις να αποκάνεις και γενετικά τεστ, άμα θέλεις. Να κάνεις AZF, ABC, να δεις αν υπάρχουν σπερματικοί πόροι, να δεις αν υπάρχει απόφραξη. Μπορείς να τα κάνεις αυτά, άμα θέλεις. Δεν έχεις λόγο όμως να προχωρήσεις από εκεί και ύστερα, αν όλα αυτά είναι φυσιολογικά, να προχωρήσεις σε διάνοιξη της χιτώνας, του χιτώνα του όρχη και να πάρεις λήψη σπερματοζωαρίων από έναν όρχη ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος, από χρόνια ταλαιπωρημένος μέσα. Θα του φτιάξεις τις συνθήκες και μετά θα το περιμένεις. Ας το να φτιάξεις τις συνθήκες του, θεωρείτε το παρακολουθείς. Η βελτίωση των συνθήκων έχει καλύτερο προγνωστικό από το να βρω κάτι που έχει απομείνει και δεν θα μου εκφυλιστεί σε βάθος χρόνου. Ξέρουμε ότι σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, αποκαθιστώντας ακόμα και την αμφιωτερόπλευρη κρυψορχία, θα παράξουν σπερματοζωάρια που θα βγουν στην εξπερμάτιση. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι. Κάνεις optimization, λέγεται αυτό. Optimization. Δίνεις στον όρχη καλύτερες συνθήκες στο να κάνει σπερματοζωάρια. Όλες οι ακόλουθες παθολογίες σχετίζονται με πρωτοϊκή. Και μην ξεχνάμε ότι η υψηλή FSH δεν είναι αντένδειξη ποτέ ούτε για βίωψη. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει σπερματογένεση και με υψηλή FSH κάπου μέσα στον όρχη. Έτσι. Δεν έχουμε λόγο να βιαστούμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το. Τι μπορεί να μου καταστρέψει τον όρχη, να μου κάνει βλάβη, η κρυψορχία, όπως είπαμε τώρα. Το Kleinefelter που κάνει η αλληνοποίηση, η υπερπλασία των κυττάρων Leydig, καταστροφή του ιστορματικού ενδοθυλίου. Η ορχίτιδα, βέβαια. Το σύνδρομο Νούμαν γενετικά, το ίδιο. Και το σύνδρομο Πασκουαλίνη, άρα που δεν το ξέρει κανένας μας, γιατί είναι ενδοκρινολογικό, είναι μία μεμονωμένη ανεπάρκεια της LH, σε βαθμό υπόφυσης. Αφού λοιπόνως όλα τα άλλα μου προκαλούν πρωτογενή υπογονατισμό, τότε το Πασκουαλίνη είναι το σωστό. Και τελειώνοντας, ο κύριος Ανδραδάκης. Λοιπόν, τι από τα παρακάτω ισχύει για το σπερματοζωαριακό γενετικό υλικό? Η απάντηση είναι όλα τα παραπάνω. Τι συμβαίνει? Το DNA του σπερματοζωάριου, αυτό που θα μεταφερθεί στο έμβριο, βρίσκεται βασικά στον πυρήνα. Έτσι, μέσα στον πυρήνα λοιπόν συμπυκνώνεται για να είναι πιο προστατευμένο και να μην είναι ευάλωτο σε βλαπτικούς παράγοντες. Συμπυκνώνεται με την αντικατάσταση, όπως είπαμε, των ιστονών από τις προταμίνες. Έτσι μπορεί να γίνει καλύτερο δίπλωμα και γίνεται πάρα πολύ πυκνή η δομή του, αδιάλυτη. Έτσι λοιπόν προστατεύεται για να μπορέσει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις, περνώντας μέσα από πάρα πολλές αντίξωες συνθήκες, από γενετικούς αδύνες με λοιμώξεις ενδεχομένως, έτσι από το περιβάλλον του κόλπου που μπορεί να έχει διάφορα πράγματα, μέχρι να φτάσει, για να καταφέρει να φτάσει λοιπόν ανέπαφο αυτό το γενετικό υλικό μέχρι το άριο και να καταφέρει να το γονιμοποιήσει. Τώρα, το DNA βρίσκεται και στα μυτοχόνδρια του σπερματοζωαρίου. Παλιότερα λέγαμε ότι δεν περνάει αυτό το γενετικό υλικό μέσα στο άριο. Βέβαια, όταν η τεχνολογία βελτιώθηκε, βλέπουμε ότι ενσωματώνεται πολλές φορές και τα μυτοχόνδρια μπορούν να ενσωματωθούν και να περάσουν μέσα στο άριο. Έτσι λοιπόν ενσωματώνονται και τα πατρικά μυτοχόνδρια εκεί. Λοιπόν, κατά τις διαδικασίες αυτές γίνονται συνέχεια κατατμήσεις και ενώσεις του γενετικού υλικού, έτσι, και ταυτόχρονα επιδιορθώνονται από κάποιες πρωτεΐνες οι οποίες λέγονται μεταβατικές. Έτσι λοιπόν, να μην φτάσουν τα εξπερματιζόμενα σπερματοζωάρια να κουβαλάνε σπασμένο γενετικό υλικό. Οι διαταραχές λοιπόν στη διαδικασία της οργάνωσης της χρωματίνης που είναι αυτές που οδηγούν σε αυτό που λέμε κατάτμιση DNA fragmentation. Και αυτό, όπως ξέρουμε, οδηγεί σε λειτουργικές διατάξεις των σπερματοζωάριων και παρεμπόδιση της αποτελεσματικής μεταφοράς του πατρικού γενετικού υλικού. Ξέρουμε ότι έχουμε με το υψηλό fragmentation διαταραχές και δυσκολία στο να γονιμοποιήσει. Ξέρουμε ότι έχουμε διαταραχές στην εμφύτευση. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτόματες αποβολές καθέξιν στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται το DNA fragmentation. Άρα λοιπόν όλα είναι σωστά. Αν δεν έχουμε καμία απορία, να πούμε και την 24, την τελευταία απάντηση. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ανάπτυξη του όρχεως κατά την εφηβεία? Η σωστή απάντηση είναι όλα τα παραπάνω. Όταν μπαίνει στην εφηβεία ο όρχης, το 75% της μάζας του αποτελείται από τα κύτταρα Sertoli.
Έτσι. Μετά αναπτύσσονται τα σπερματικά σωληνάρια και τα κύτταρα της σπερματικής σειράς και μεγαλώνει και ο όγκος του όρχεως. Αυτός ο φραγμός που γίνεται μεταξύ των κυττάρων Σερτόλη είναι ουσιαστικά ένας λειτουργικός φραγμός, δεν είναι ένας όπως είναι ο αιματοεγκεφαλικός, έτσι. Είναι ένας λειτουργικός φραγμός ο οποίος επιτρέπει με κανάλια συγκεκριμένα να μπαίνουν και να βγαίνουν πολύ συγκεκριμένες και να γίνεται μεταφορά πολύ συγκεκριμένων ουσιών. Όσον αφορά την ηχυμπίνη Β, είναι μια γλυκοπρωτεΐνη, αυτή έχει ουσιαστικά ο ρόλος της είναι στην παλίνδρομη ρύθμιση της FSH και αυτό εκεί που αυξάνεται είναι όταν έχουμε τη μετάβαση στην εφηβεία, έτσι. Είναι ανάμεσα στα, δηλαδή όταν μπαίνει από το Tanner 1 στο Tanner 2 το παιδί και είναι σύγχρονη με την αιχμή της LH και της τεστοστερόνης. Αυτά. Πάμε στην πρώτη διαφάνεια, γύρισε το λίγο πίσω, την πρώτη. Κύριος Φασουλάκης, παρακαλώ, κύριος Σκούρος, κύριος Σιδηρόπουλος. Πού είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος? Ελάτε λίγο, σας παρακαλώ, από την Κατερίνη, κύριε Σιδηρόπουλε. Ελάτε λίγο εδώ πέρα, είναι Φασουλάκης, Σκούρος, Σιδηρόπουλος, είναι οι τρεις πρώτοι στο Euro Olympics. Μπορούν να ανέβουν τα αποτελέσματα, να τα δουν και... Η πρώτη ποια είναι? Επάνω, α, να το. Εντάξει, τα βλέπουν. Λοιπόν, εδώ πέρα παρακαλώ, ανεβείτε για να βγείτε μια φωτογραφία, τι θέλουμε, να σας έχουμε για το αρχείο μας. Λοιπόν, κερδίζουν το βραβείο, που είναι ο φωτογράφος μας. Πολύ ωραία. Κύριε Κοτσίρη... Να μπούμε κι εμείς. Για ένα, ναι, τώρα μπαίνουν, ένα. Τώρα μπαίνουν και οι ομιλητές, μία μόλις και μετά μία με τους ομιλητές. Μπέστε κοντά, κύριε Ανδρεαδάκη, κύριε Δημητριάδη. Πολύ ωραία. Να έχω κι εγώ μία για το αρχείο μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.